Το ζήτημα της κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος Τσακών αλλά και η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρα Πύργος Καλαμάτα έγιναν αντικείμενο ευρείας αναφοράς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Συζητήθηκε για μία ακόμη φορά η ανάγκη επίσπευσης των έργων όσον αφορά την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου Τσακώνας, όπου βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά. Το έργο με 1002 δικαιολογίες τελικά τη μία υλοποιείται, την άλλη δεν υλοποιείται, την μία ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα, την άλλη δεν έχει ξεκινήσει καν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Αυτό δημιουργεί ζημιές. Πάνω απ' όλα χάνονται ανθρώπινες ζωές κάθε μέρα και αυτό το βλέπουμε αν παρακολουθήσουμε τα δελτία ειδήσεων και φυσικά είναι ένα έργο πνοής το οποίο θα δώσει στην πορεία και τουριστική ανάπτυξη σε όλους τους νομούς και επιτέλους θα διασυνδεθούν με μια εθνική οδό αντάξια του κόσμου που υποδέχονται όλοι οι νομοί της Πελοποννήσου. Θέτουμε από τώρα τα ζητήματα στον Πρωθυπουργό της χώρας και στο Υπουργείο και φυσικά προς ενημέρωση των βουλευτών ότι θέλουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υλοποιηθεί επιτέλους το έργο σαν ενιαίο έργο ολοκλήρωση της Ολυμπία Οδούς μέχρι και την Τζακώνα. Διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση έναρξης και τις συνεχείς αναβολές των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του τμήματος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, αυτό που σήμερα παρουσιάζει εικόνα, όπως αναφέρουν, πλήρους εγκατάλειψης και διάλυσης, απαιτούν την επαναλειτουργία της γραμμής ως σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής προοπτικής για την Πελοπόννησο. Ξέρετε ότι στερείται η σιδηροδρομική δικτύου, δεν μπορεί η όλη η Νοτιοδυτική Ελλάδα φυσικά και η Πελοπόννησο να μην διασυνδέονται μεταξύ τους με τη σιδηροδρομική γραμμή και φυσικά αυτό συνεπάγεται και οικονομικές απώλειες και φυσικά υποβαθμίζει το ρόλο που καλείται να παίξει η ευρύτερη περιοχή σε θέματα τουρισμού.